γιατί ο Θεός θα κάνει αθανάτους και τους αμαρτωλούς. Βέβαια θα ήταν πολύ ευχάριστον δια τους αμαρτωλούς να μην είσαν αθάνατοι. Εξάλλου των μύθων ότι οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί θα πεθάνουν, δηλαδή θα εξαφανιστούν, δηλαδή θα γίνουν μηδέν, είναι μια σταθερή διδασκαλία του χιλιασμού, του νεωτέρου χιλιασμού, ότι δηλαδή ο αμαρτωλός δεν θα αναστηθεί. Ξέρετε δε που στηρίζονται? Εις τον πρώτον ψαλμόν, και δεν έχει καθόλου σημασία με αυτό που αυτοί λένε, ακόμη εκείνη την λέξη πνεύμα, ως η άνθος λέει του αγρού ούτως εξαντήσει και θα χαλάσει και θα φύγει. Δήλθε πνεύμα, πέρασε λέει πνεύμα και χάλασε και χάθηκε. Αλλά πνεύμα στην Αγία Γραφή σημαίνει πολλά πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει άνεμος. Όπως λέμε, πέρασε ο λίβας και έκαψε τα λουλούδια. Ύστερα από τον καύσο να ενθυμίστε το καλοκαίρι, θα βλέπατε τα λουλούδια πραγματικά είχαν τσουρουφλιστεί. Για να καταλάβετε τι φοβερή παρερμηνία κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Ωστόσο, να μην πολύ πράγμονο, λέγουν ότι ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, θα αναστηθεί, θα ερωτηθεί από τον Χριστό εάν μετανοεί, και αν πει ότι δεν μετανοεί θα γίνει τότε μηδέν. Βέβαια ποιος κουτός θα έλεγε ότι εγώ δεν μετανοώ, αλλά εντί αυτή περιπτώσει και να δείτε τη μορία αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο το ερώτημα είναι, γιατί ο Θεός θα κάνει αθανάτους και τους αμαρτωλούς? Παιδιά, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει εκ του μηδενός. Εκείνος μόνος είναι αυθύπαρκτος. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι, ούτε ως κτίσματα, κτίσματα είναι, ούτε η ορατή δημιουργία, ούτε η άλογος, ούτε η έλογος. Δεν υπήρχε τίποτα. Όλα αυτά όταν έγιναν, έγιναν εκ του μηδενός. Εκ του μηδενός επίησε ο Θεός τον κόσμον. Αφού λοιπόν είναι εκ του μηδενός, θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να ξαναγυρίσουν πάλι στο μηδέν. Διότι σχέση με το μηδέν έχει μόνος ο Θεός. Επικαλούμε τη γνώση των μεγάλων παιδιών. Αν μπορούμε να εκμηδενίσουμε κάτι από τον υλικό κόσμο. Ένα άτομο της ύλης, ένα φωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο, να το εκμηδενίσουμε, αδύνατον. Άμα το πολυζουλήξουμε, μιλάω πολύ χοντρικά, αυτό γίνεται κάτι άλλο. Αλλά μηδέν δεν γίνεται. Και συνεπώς, αφού δεν γίνεται μηδέν, τότε αντιλαμβάνεστε ότι σχέση με το μηδέν μόνος ο Θεός έχει. Αφού εκ του μηδενός τα πάντα δημιούργησε, εις το μηδέν τα γυρίζει όλα. Αλλά ο Θεός ό,τι έκανε, δεν είναι ο Θεός λέω και ξελέω, όπως εμείς οι άνθρωποι λέμε και ξελέμε. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι σοβαρόν. Το ανανεώνει, αλλά δεν το εκμηδενίζει. Έτσι, επειδή όλα ήσαν καλά λίαν τα δημιουργήματα του Θεού, δεν θα γίνουν πάλι μηδέν. Θα ανανεωθούν, αλλά δεν θα γίνουν μηδέν. Να φανταστείτε παιδιά, ούτε ένα άτομο της ύλης κατά την αναδημιουργία του κόσμου δεν θα γίνει μηδέν. Τίποτε, απολύτως τίποτα. Δεν θα γίνει μηδέν. Βεβαίως αναμένουμε ανακαίνιση του παντός. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναμένουμε καινούς ουρανούς και καινήν γην. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, ο Ισαΐας κλπ. Πλήθος πλήθος χωρία στους ψαλμούς υπάρχουν που ομιλούν για αυτήν την ανακαίνιση του σύμπαντος. Εκμηδένιση, ποτέ. Αφού λοιπόν τίποτα δεν γυρίζει στο μηδέν, άρα δεν θα γυρίσουν ούτε οι αμαρτωλοί. Εξάλλου, πώς θα εκφραστεί η δικαιοσύνη του Θεού?
Ο Θεός έχουμε, κάνουμε ένα λάθος. Νομίζουμε ότι είναι μόνον αγάπη. Η αγάπη του Θεού βεβαίως υπάρχει όσο υπάρχει ο κόσμος. Όταν όμως τελειώσει ο κόσμος η ιστορία, τότε θα εκφραστεί και η δικαιοσύνη του Θεού. Μην ξεχνάμε δε ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ένα στοιχείο, ένα αξίωμα από το τρισόν αξίωμα του Χριστού, που είναι το βασιλικό. Ως βασιλεύς του παντός θα ασκήσει την εξουσία της δικαιοσύνης. Δεν θα είχε λοιπόν νόημα αυτή η ενάσκηση της εξουσίας της δικαιοσύνης αν οι αμαρτωλοί εγίνοντο μηδέν. Όπως δε είναι γνωστό, όταν υπάρχει μηδέν δεν υπάρχει αυτογνωσία για να εκφραστεί η δικαιοσύνη του Θεού. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος θέλει να εκδικηθεί έναν αντίζηλό του. Παραμονεύει σε μία γωνιά του δρόμου, έχει ένα όπλο και τον σκοτώνει και πέφτει άλλος ξηρός κάτω. Και λέει, τον εκδικήθηκα. Αυτός που σκοτώθηκε έχει γνώση ότι τον εκδικήθηκε εκείνος ο αντίπαλός του? Δεν πρόλαβε να μάθει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Συνεπώς, πού είναι η έννοια τον εκδικήθηκα? Δεν υπάρχει. Θέλετε ακόμη? Θυμόσαστε στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Εκεί λέγει ο πλούσιος, οδυνόμε λέει εν τη φλογή ταύτη και λοιπά και λοιπά. Έχει μνήμη της επιγείου ζωής, των συγγενών του. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν είχε μνήμη θα μπορούσε να έλεγε, πώς βρέθηκα εγώ εδώ και γιατί? Διότι η μνήμη θα δικαιολογήσει την δικαιοσύνη του Θεού. Εάν χάσω το μυαλό μου και με τιμωρούν, θα λέω γιατί με τιμωρούν. Ώστε λοιπόν πρέπει να έχουμε όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά και σώα, θα λέγαμε, την αντίληψη που θα έχει αυτή η ύπαρξη. Έτσι ο Θεός τίποτα δεν γυρίζει στο μηδέν και πρέπει να εκφραστεί και η δικαιοσύνη του. Δεν είναι λοιπόν ο αμαρτωλός, όπως και ο δίκαιος, φύση αθάνατος, όπως και η ανθρωπίνη ψυχή δεν είναι φύση αθάνατη, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα αφού έχει αθάνατη ψυχή, είναι κτίσμα η ψυχή, είναι κτίσμα του Θεού, όπως είναι και το σώμα, και σαν κτίσμα μπορούσε να έχει τέλος, αλλά δεν θέλει ο Θεός να έχει η ψυχή τέλος, δηλαδή να είναι αθάνατη. Και η αθανασία της ψυχής είναι μόνο και μόνο γιατί το θέλει ο Θεός. Και κάτι που λέει ένας νεότερος θεολόγος, πάρα πολύ ωραίο και πολύ χαρακτηριστικό, είναι το εξής. Οι αμαρτωλοί, λέγει, κατεδίκασαν τον Θεόν εις θάνατον, τον σταύρωσαν. Ο δε Θεός τους καταδικάζει στην αθανασία. Σε καταδικάζω να είσαι πάντοτε αθάνατος. Δεν θα μπορείς όσο να θέλεις να γίνεις μηδέν ή να πεθάνεις. Δεν θα μπορέσεις ποτέ. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Η καταδίκη στην αθανασία. Γι' αυτό, παιδιά, ας προσέξουμε, έτσι θα τοποθετεί ο Θεός. Γι' αυτό μη βρεθούμε εις την αιωνιότητα της καταδίκης, αλλά στην αιωνιότητα της αιωνίου, της αθανάτου ζωής. Όχι της κολάσεως, αλλά της βασιλείας του Θεού. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι οι τότε σταυρωτέ οι οποίοι κατεδίκασαν τον Θεό σε θάνατο, είναι οι ανά τους αιώνες σταυρωτέ. Θέλετε να σας το εξηγήσω? Α, πρότεινα σε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, έφτασαν να κηρύξουν, αν θέλετε και από τον περασμένο αιώνα ξεκίνησαν αυτά, να διακηρύξουν πού αλλού στην Ευρώπη, πού αλλού, τον θάνατον του Θεού. Ο Θεός πέθανε. Ο Θεός πέθανε. Και αυτός ο Κάντιος το είχε πει. Και η μεταφυσική λέει πέθανε. Ο Θεός πέθανε. Ώστε πέθανε ο Θεός. Ωραία. Τον καταδικάζεται το Θεό σε ανυπαρξία, σε θάνατο μάλιστα. Και εκείνος θα σας καταδικάσει σε μια βασανιστική αθάνατη ύπαρξη. Αυτό υπαγορεύει η δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή το βασιλικό αξίωμα του Χριστού.
Αυτά για αυτήν την απορία.